Καλά διαθήκη προφήτης Δανιήλ, κεφάλαιο 7. Στη Βαβυλώνα του 555 π.Χ. κατά το πρώτο έτος της βασιλείας του Βαλτάσαρ, βασιλιά των Χαλδαίων, ο προφήτης Δανιήλ είδε ένα όνειρο. Είδε τους ανέμους από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα να χτυπούν τη θάλασσα και από μέσα της να βγαίνουν τέσσερα διαφορετικά θηρία. Το πρώτο ήταν σαν λέαινα με φτερά αετού, το δεύτερο σαν αρκούδα και το τρίτο σαν λεοπάρδαλη που είχε τέσσερα κεφάλια και τέσσερα φτερά. Το τέταρτο ήταν το φοβερότερο απ' όλα. Είχε σιδερένια δόντια και χάλκινα νύχια και ξέσχιζε τα πάντα. Πάνω δε στο κεφάλι του υπήρχαν 10 κέρατα. Τρία από αυτά ξεριζώθηκαν καθώς ξεφύτρωσε ένα άλλο κέρατο που έβγαλε μάτια και στόμα και ξεστόμησε λόγια αλαζονικά. Τότε εμφανίστηκε πύρινος ο θρόνος του Θεού σε όλη του τη δόξα, ανοίχθηκαν τα βιβλία της ζωής και ήρθε η ώρα της κρίσης. Το κέρατο που ξεστόμιζε τα λόγια τα μεγάλα πετάχτηκε μαζί με το θηρίο στη φωτιά και από τα άλλα θηρία αφαιρέθηκε κάθε εξουσία που είχαν στη διάρκεια του συντεταγμένου χρόνου τους. Και ήρθε ένας Υιός ανθρώπου που έλαβε από το Θεό την αιώνια εξουσία και την άφθαρτη βασιλεία. Ο προφήτης Δανιήλ, φοβερά ταραγμένος, ρώτησε έναν από τους αγγέλους που παρευρίσκονται στο όραμα τι σημαίνουν όλα αυτά. Ο άγγελος του εξήγησε πως τα τέσσερα θηρία συμβολίζουν τα τέσσερα παγκόσμια βασίλεια που θα εμφανιστούν στη γη πριν την επουράνιο βασιλεία. Το τέταρτο θηρίο συμβολίζει το τέταρτο και τελευταίο επίγειο βασίλειο, το οποίο θα ξεπεράσει σε αγριότητα κάθε προηγούμενο και θα καταστρέψει ολόκληρη τη γη. Τα 10 κέρατα του θηρίου συμβολίζουν τους 10 συγκυβερνήτες του βασιλείου αυτού. Μετά από αυτούς θα εμφανιστεί ένας άλλος ανώτατος κυβερνήτης που θα εκθρονήσει 3 από τους 10 και θα ξεπεράσει σε κακία τους πάντες. Θα ξεστομίσει λόγια εναντίον του Θεού, θα κυνηγήσει τους πιστούς και θα προσπαθήσει να αλλάξει τους νόμους της φύσης και του Θεού. Θα του επιτραπεί να τα κάνει αυτά για 3,5 χρόνια. Μετά θα έρθει η ώρα της κρίσης που θα εξαλείψει κάθε επίγειο βασίλειο και θα φέρει την επουράνιο και αιώνιο βασιλεία.